Η πρώτη νύχτα για τους κατοίκους του Νεπάλ μετά το φωνικό κτύπημα το Εγκέλαδο τους βρίσκει σε κατάσταση τρόμου και αβεβαιότητας. Ακόμη και όσοι έχουν σπίτια φοβούνται να παραμείνουν σε αυτά και μαζί με τους υπόλοιπους περνούν το βράδυ σε αυτοσχέδιους πρόχειρους καταβλισμούς με μερικές κουβέρτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κρύο. Ακούσαμε τις φήμες ότι αναμένεται κι άλλος μεγαλύτερος σεισμός. Κοιμόμαστε εδώ ώστε να είμαστε ασφαλείς και ταχύτατα να τρέξουμε για να αναζητήσουμε επιπλέον ασφάλεια εάν χρειαστεί. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.800 σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τις τοπικές αρχές να τονίζουν ότι πρόκειται για προσωρινό απολογισμό, θεωρώντας ότι βάσει του μεγέθους και της καταστροφής που προκάλεσε θα μεγαλώσει κι άλλο. Όταν θα κάνουμε την εκτίμηση των ζημιών που ελπίζουμε ότι θα γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, τότε αύριο η αποστολή μας θα είναι να στείλουμε 5 ελικόπτερα στο Κατμαντού και άλλα 5 στην Ποχάρα. Ο ρόλος τους είναι να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και αεροδιακομιδής και στη διανομή τροφίμων στους ντόπιους, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Η κατάσταση στο Νεπάλ, που είναι από τις φτωχότερες χώρες παγκοσμίως, είναι δραματική μετά το φωνικότερο σεισμό εδώ και 8 δεκαετίες.